Καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το clickbait. Είναι μια σύνθετη αγγλική λέξη που το bait σημαίνει δόλωμα και το click είναι το γνωστό κλικ που πατάμε για να μπούμε σε μια ιστοσελίδα. Δηλαδή γινόμαστε δόλωμα σε μια σελίδα που μας ψαρώνει με τον τίτλο να διαβάσουμε μια ψεύτικη είδηση ή μια είδηση εντελώ. Υπερβολικά, θα έλεγα, παραπλανητική είδηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσοι λοιπόν με ξέρετε και με ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια, θα έχετε δει ότι ποτέ δεν έχω βγει ούτε να διαψεύσω ούτε να επιβεβαιώσω κάποιο δημοσίευμα, κάποιο άρθρο που αφορά το πρόσωπό μου. Αλλά φτάνει. Παραπάει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα δημοσίευμα που μου στείλατε αυτές τις μέρες, αρκετή. Και είναι αυτό. Εγώ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να έχω μια ντουζίνα παιδιά. Όποτε θα πάρω κάποια κιλά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι έγκυος. Μετά, καλά, δεν είναι έγκυος γιατί έχει χάσει τα κιλά. Η εγκυμοσύνη, λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για όλες τις γυναίκες. Τώρα, όσο αφορά την απώλεια και το θρήνο, μπείτε, διαβάστε το τι έχω ανεβάσει, γιατί η απώλεια που ανέφερα εγώ στο δικό μου προφίλ αφορά το σκυλάκι που είχαμε εδώ στην οικογένεια 10 χρόνια και τη χάσαμε. Οπότε μην παίζετε με την ψυχολογία των ανθρώπων, με τα συναισθήματά τους και σεβαστείτε τους. Με βλέπετε να μιλάω έντονα γιατί κουράστηκα πια από όλα αυτά. Γιατί εγώ δεν έχω φυτρώσει, έχω οικογένεια πίσω μου, έχω συγγενείς, έχω ανθρώπους και μου στέλνουν αυτά τα πράγματα και με ρωτάνε. Φτάνει πια. Φτάνει. Αν θέλετε να είστε σωστοί δημοσιογράφοι, Καθίστε, διαβάστε και μετά γράψτε τις σωστές και αληθινές ειδήσει. Για να μπορεί να διαβάζει και ο κόσμος την αλήθεια. Αυτά ήθελα να πω. Τα έβγαλα από μέσα μου και ξελάφρωσα.